κάθομαι και θα το περάσουν από την πλατεία και σε όλους τους άλλους χώρους. Και στις συνοικίες και στις γειτονιές και κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνικές πρωτοβουλίες, αλλά και θεσμικοί τρόποι. Το θέμα του κόμματος νομίζω ότι θα δημιουργήσει αυτή τη στιγμή διαφωνίες και διαφορές και πιθανόν ρήξεις που δεν είναι αμακαίες. Καταρχήν συγγνώμη στον κόσμο, το είπα Γιώργο, ε. Πράγματι η λέξη δημοκρατία κρύβει πολλές έννοιες. Στην αρχή Αθήνα είχαμε πολιτική δημοκρατία των πολιτών που ήταν άντρες, ήταν γεννημένοι Αθηναίοι και δεν ήταν δούλοι. Η δημοκρατία είναι πράγματι εκείνο το πολίτευμα που θα πρέπει σε τελική ανάλυση ο λαός να αποφασίσει. Οι απαντήσεις που μου δοθεί στα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα των σύγχρονων καιρών έχουν δανειστεί τις λύσεις από την Αθήνα και από τη Ρώμη. Στη Ρώμη δεν υπήρχε ποτέ πραγματική δημοκρατία με την έννοια του λαού που να αποφασίζει, ακριβώς γιατί οι πληβοί είχαν πάντοτε απέναντί τους το θεσμικό αντίβαρο της γερουσίας. Τα προεδρικά συστήματα, τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ιδιωτικά τέτοια συστήματα που πιστεύουν πως δεν μπορεί να υπάρχει τελική έκφραση της λαϊκής βούλησης χωρίς να υπάρχουν θεσμοί και αντίβαρα. Γι' αυτό εκεί ο πρόεδρος έχει απέναντί του ένα κοινοβούλιο που δεν το ελέγχει και που δεν μπορεί ούτε να το διαλύσει, αλλά ούτε και το κοινοβούλιο μπορεί να τον βγάλει από την εκτελεστική εξουσία. Το αγγλικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα και η Γαλλική Επανάσταση διαμόρφωσαν μια άλλη αντίληψη αντιπροσωπευτικού συστήματος που νομίζω ότι κρατάει ακόμα ορισμένες από τις αξίες τους στον βαθμό που δεν έχουμε μπορέσει να την αντικαταστήσουμε με εκείνες μορφές άμεσης δημοκρατίας που και εγώ θα ήθελα μαζί σας. Απλώς αυτό παραρωτιέμαι μαζί με εσάς είναι αν έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή πράγματι σε εκείνη την επαναστατική κατάσταση που θα αντικαταστήσουμε την κυβέρνηση των ανθρώπων από τη διαχείριση των πραγμάτων. Το πιστεύετε αυτό? Πιστεύετε ότι εμείς που είμαστε εδώ μπορούμε όπως είμαστε να κυβερνήσουμε την Ελλάδα με μορφές άμεσης δημοκρατίας όπως είμαστε τώρα? Στην προοπτική αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πρώτο που θα πρέπει να λυθεί σε αυτή την κατεύθυνση είναι το θέμα της εξουσίας. Και το θέμα της εξουσίας δεν είναι μόνο το θέμα της πολιτικής εξουσίας. Ορθά. Και εγώ το έθεσα στην αρχή και το έθεσα και η ερώτηση. Η εξουσία δεν είναι μόνο πολιτική, η εξουσία είναι και κοινωνική. Κοινωνική εξουσία λοιπόν σημαίνει μια κοινωνία που δεν κυριαρχούν οι αγορές, αλλά κυριαρχούν η ελεύθερη αυτοδιατήρηση των πραγμάτων. Πιστεύετε ότι αύριο θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση στην Ελλάδα? Νομίζω ότι μεταφέρουμε την επιθυμία μας, και εκεί βάζω το μας, και την προβάλλουμε σαν πραγματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτή την κατάσταση και μακάρι να τα καταφέρουμε. Αλλά μέχρι τα τότε νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια παχυτοσυγκράτηση και ένα πολιτικό ρεαλισμό. Επιτρέψτε μου να υπερασπιστώ την πολιτική φαντασίωση και όχι τον πολιτικό ρεαλισμό. Αυτό που είδα εδώ αυτές τις μέρες και το ζήσατε όλοι σας και όλοι μας είναι κάτι που ξεπερνάει το ρεαλισμό. Στην ερώτηση αν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία σε συνθήκες άγριου καπιταλισμού, ναι, ορίστε. Σε συνθήκες άγριου καπιταλισμού βρισκόμαστε, δεν άλλαξε αυτό. Επιτρέψτε μου δύο παραδείγματα που μπορεί να μας βάλουν να σκεφτούμε και ακριβώς σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της εξουσίας και τις συνέπειες της στην κοινωνία συνολικά. Παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις και όχι μόνο αυτό που συνέβη στην Αίγυπτο. Ρώτησα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Παλαιστίνιος και έχει επαφή και είχε κάποιες πιο κοντινές πληροφορίες για το τι συνέβαινε, ιδιαίτερα στον χώρο του Πανεπιστήμιου που με ενδιέφερε. Λέω τι γίνεται, αυτή η εξέγερση των ανθρώπων που ήταν τόσες μέρες στην πλατεία και κάναν όλη αυτή τη διαμαρτυρία και πετύχαν να πέσει η κυβέρνηση και να έχουν κάποιες δημοκρατικές κατακτήσεις σε κάποια επίπεδα. Τι κάνανε σε σχέση με το Πανεπιστήμιο? Μου λέει να σου πω τι κάνανε. Δεν ζητήσανε τίποτα από τις αρχές. Μπήκαν στο Πανεπιστήμιο και είπαν εσείς τελειώσατε. Συνέλευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων και εκλέγει νέα διοίκηση Πανεπιστήμιου
και νέα δεδομένα στο Πανεπιστήμιο. Πρώτο αποτέλεσμα, και αυτό δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Δεύτερο αποτέλεσμα, πότε έσπασε ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, μόλις επικράτησε η Δημοκρατική Επανάσταση στην Αίγυπτο. Ανοίξαν τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Δεύτερο αποτέλεσμα, σε ένα πολύ άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο των σχέσεων των διακρατικών. Δηλαδή μπορούν αυτές εδώ οι συνελεύσεις ή αυτές εδώ οι εμπειρίες να γεννήσουν τέτοια κλίμακα γεγονότα. Ναι, μπορούν. Και αν μπορούν, εγώ δεν βάζω όρια αυτό τι μπορούν. Η Ρωσική Επανάσταση ήταν τα συμβούλια. Ήρθαν οι Μπολσεβίκοι και πήρε η Επανάσταση στον δρόμο που πήρε. Το ζήσαμε το 1989. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευάγγελος και θα ήθελα και εγώ να δηλώσω την εκτίμησή μου σε όλους τους συνομιλητές, αλλά και ιδιαίτερως στον κύριο Γλέζο, στον κύριο Μανώλη, επειδή εκτιμώ εγώ, όπως πιστεύω όλοι οι συμπολίτες μου, την πολιτική πείρα και όταν είναι ανόθευτη, αλλά και αναζητούμε το θάρρος της συμβολικής πράξης η οποία μπορεί και να ελοχεύει κίνδυνους μέχρι και για την ζωή μας, την ίδια. Στο ίδιο κλίμα θα ήθελα να σας πω, κύριε Μανώλη, κύριε Γλέζο, ότι εμείς οι νεότεροι ήμασταν μέχρι τώρα συνηθισμένοι να μας ευχαριστούν οι μεγαλύτεροι αστρομάλιδες που καταφέραμε να κάνουμε αυτή την πρώτη ελληνική κινητοποίηση παλαϊκή. Και όμως θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους γυρεότερους, οι οποίοι πριν από δύο μέρες στάθηκαν επάξια δίπλα μας στις επάλεξεις αυτή της ειρηνικής επανάστασης. Έγιναν μαζί μας ένα μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα και την άμποτη που δεν άφησε την πλατεία να καταληφθεί και νικήσαμε μαζί τον φόβο. Επί της ουσίας, η ερώτηση, έχουν ακουστεί πολλές θέσεις. Η δική μου θέση και ερώτηση είναι, γνωρίζοντας ότι η Ισπανία άρχισε αυτή την κίνηση και ότι διαδόθηκε αυτό το ειρηνικό κύμα και στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι έχουν και αυτοί θέματα όπως εμείς και οι Ιταλοί και στην Αγγλία και παντού της άμεσης αντιπροσώπευσης των προνομίων των βουλευτών, της παιδείας και άλλα, πρέπει εμείς από εδώ, από αυτή τη συνέλευση, συζητώντας, ρωτώ τη προσωπική σας γνώμη, να στραφούμε προς προτάσεις οι οποίες μας οδηγούν να αλλάξουμε την Ευρώπη, βγαίνοντας από την Ευρώπη, ή μήπως πρέπει να ενωθούμε με τους άλλους αδελφούς μας οι οποίοι έχουν τα ίδια αιτήματα και να κάνουμε το κύμα αυτό της ειρηνικής επανάστασης να αλλάξει την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κατευθείαν στο ερώτημα. Έχει τεθεί πάρα πολλές φορές και η απάντησή μου είναι η εξής. Είμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία από το λαϊκό αίσθημα. Ζητήσαμε και θα ζητήσουμε ποτέ να φύγουμε από την Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι ο χώρος μας, όπως είναι και η γη ο χώρος. Όπως δεν ζητάμε να φύγουμε στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, δεν πρέπει να ζητάμε να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την πολιτική της Κομισιόν. Προσπαθούμε να ενώσουμε όλους τους λαούς της Ευρώπης εναντίον των μονοπωλίων, εναντίον των κυβερνήσεων και καταδυναστεύουν τους λαούς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και το τονίζω επανειλημμένα, επειδή υπάρχει μια ισχυρή αντίληψη να φύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ίδια λογική πρέπει να φύγονται και από την Ελλάδα και να πάμε πού. Αυτό είναι το. Και για να πω και κάτι άλλο, κάποτε στην Βουλή με ρωτάγανε, τέλος πάντων ξεκαθάρισε μας, Μανώλη, από πού ξεκαθάρισε μας, τι είσαι. Λέω, είμαι κύριος Τριανός, μια συνοικία του χωριού μου. Είμαι απεραθήτης.
Είμαι Αξώτης, είμαι Κυκλαδίτης, είμαι Αιγαιάτης, είμαι